Θετική είναι τελικά η ανταπόκριση για το δάνειο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή σφαγείου στη Δημοτική Ενότητα Φερών στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Το δάνειο που είχε ζητήσει ο Δήμος προμηνών είχε κινδυνεύσει να χαθεί λόγω capital controls και όλων των πολιτικών εξελίξεων, όμως τελικά κάτι τέτοιο αποφεύχθηκε. Το Υπουργείο Οικονομικών μας ήρθε η έγκριση της σύμβασης του δανείου για το σφαγείο των Φερών της τάξης του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Ήταν κάτι που περιμέναμε πάρα πολύ αγωνία, καθώς το πρώτερο διάστημα, τον Ιούνιο, λόγω της οικονομικής στενότητας και της οικονομικής κρίσης, μας το είχαν παγώσει. Αντιλήφθηκαν όμως στο Υπουργείο ότι πρόκειται για ένα αναπτυξιακό έργο. Ο Δήμαρχος όλο αυτό το διάστημα αυτό προσπαθούσε να τους πείσει, ότι δεν είναι μια δανειοδότηση που γίνεται για έναν οποιοδήποτε λόγο, γίνεται για ένα καθαρά αναπτυξιακό έργο που έχει σχέση με τον πρωτογενή τομέα στην ευρύτερη περιοχή των Φερών. Και στον καλλικρατικό μας Δήμο, αλλά αγγίζει και τους διπλανούς μας Δήμους. Η κατασκευή του σφαγείου ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα των κτηνοτρόφων, όχι μόνο των Φερών, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, ειδικά τώρα που άρχισε και μια μικρή ανάκαμψη των κοπαδιών που είχαν καταστραφεί από την ευλογιά. Το ζητούσαν και το ζητούν οι κτηνοτρόφοι μας, και μάλιστα σε αυτή τη συγκυρία σηματοδοτεί που έχουμε βιώσει και τη ζωνόσο της οζόδους δερματίτιδας, ότι ως Δημοτική Αρχή στηρίζουμε τον πρωτογενή μας τομέα και ιδιαίτερα την κτηνοτροφή μας που έχει πληγεί. Η αλήθεια είναι ότι στην προβατοτροφή άρχισαν δειλά-δειλά να επανακάμπτουν τα κοπάδια μας, και αυτό είναι παρήγορο. Να σας πω ότι την επόμενη εβδομάδα η περιβαλλοντολογική μελέτη πηγαίνει στο ΠΕΧΟ της περιφέρειας για να υπάρξει η έγκριση, και μετά από το περιφερειακό, θα περάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο. Αφού γίνει και αυτό, αποστέλλεται στο Υπουργείο Δικτύων και Υποδομών για να πάρουμε την οριστική έγκριση. Αν έχουμε όλα αυτά, πρώτα ο Θεός, μέχρι και το τέλος της χρονιάς μπορούμε να προβούμε και στην δημοπράτηση, να το έχουμε δηλαδή στον αέρα.